Οι πρώτες αντιδράσεις για τις κληρώσεις σε ό,τι αφορά στους σημεοφόρους για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησαν στην Αλεξανδρούπολη. Τα ονόματα των μαθητών μπήκαν σκληρωτίδες και το αποτέλεσμα, όπως ήταν φυσικό, ικανοποίησε μόνο όσους επιλέχθησαν. Δυστυχώς αυτό που περιμέναμε έγινε και στα δικά μας σχολεία. Ζήσαμε την απογοήτευση των παιδιών τα οποία τα προηγούμενα χρόνια αρίστευσαν και θεωρούσαν τιμή στη φετινή παρέλαση ως απόφοιτη του Δημοτικού να κρατήσουν τη σημαία. Δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει, γιατί όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ακόμη και τα παιδιά μας μπήκαν στη διαδικασία κλήρωσης. Σε σχολεία μικρής εμβέλειας βεβαίως υπήρχε άλλη δυνατότητα, σε μεγάλα σχολεία ήταν και λογικό πολλά παιδιά να μείνουν έξω από αυτή τη διαδικασία. Η απογοήτευση στα μάτια των παιδιών είναι εμφανής και καταλαβαίνουμε τι νιώθουν αυτή τη στιγμή όταν θα δούνε πλέον η αριστεία να μην επιβραβεύεται έτσι όπως τουλάχιστον μεγαλώσαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Η αριστερή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα προφανώς θεωρεί αριστεία να τα ισοπεδώσει όλα προς τα κάτω. Όπως δήλωσε η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Νομαρχιακής Δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, αρκετοί είναι οι γονείς που δεν θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην παρέλαση. Αυτό που ακούγεται έντονο είναι ότι πολλοί γονείς απογοητευμένοι δεν θέλουν ούτε καν να παρελάσουν τα παιδιά και ίσως, αν θέλετε, είναι και αυτό που περιμένει αυτή η κυβέρνηση για να φτάσει τελικά να καταργήσει και τις παρελάσεις. Είπαμε, υπάρχει απογοήτευση. Σήμερα ακούσαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα επιταχθούν πλέον οι νηπιαγωγοί που δεν συμφώνησαν να διδάξουν στα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, κυρίως της περιοχής της Θράκης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Όταν ψηφίζονται τα εθνικά σωματεία, δημιουργούνται σχολεία με πρώτη γλώσσα την τουρκική και όλα αυτά που συμβαίνουν, ας προβληματιστούμε τελικά κάποιοι σοβαρά, γιατί η Θράκη κινδυνεύει.